Έλα. Σοφία μου. Και πάλι το είπες, δεν έχεις παράπονο σήμερα. Κανένα παράπονο. Πόσα θέματα είπες, τα τέσσερα ήταν δικά σου. Στο νούμερο ένα, ναι, στο νούμερο ένα θύμου σας έχω την Κατερίνα Καινούριου, η οποία αποκαλύπτει τι γίνεται τελικά στην προσωπική της ζωή. Τι θα κάνει του χρόνου, πού θα τη δούμε τηλεοπτικά και πώς. Και επίσης, όταν επιστρέψουμε, σας έχουμε αποκλειστικά την απάντηση της Κατερίνας Καινούριου σε σχέση με την παρεξήγηση που έγινε με τη Face Corda. Επειδή πρόβαλε το νέο σπίτι της Face Corda, ενώ εκείνη είχε ζητήσει να μην το κάνει κανένα κανάλι. Πόσες ώρες αφιερώνετε για την περιποίησή σας? Παλιότερα πολλές. Πια ετοιμάζομαι για την εκπομπή μέσα σε ένα τέταρτο. Από τότε που ξεκίνησα πρωινό, άλλαξαν και οι ρυθμοί. Γιατί εγώ δεν μπορούσα να ξυπνάω πολύ νωρίς. Οπότε πάντα πήγαινα τελευταία στιγμή. Έχω μια τρομερή ομάδα που μέσα σε ένα τεταρτάκι με φτιάχνουν σούπερ. Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλώνω, εγώ χαλαρώνω όλο και πιο πολύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα πω και άβαφη. Θα αφήσω και το δέρμα μου να αναπνεύσει, θα είμαι λίγο και πιο χαλαρή. Αυτό το κατάφερα με το πέρασμα των χρόνων, σιγά σιγά. Δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, ας πούμε, θεωρείς ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο ατιμέλητη, να το πω έτσι? Όχι, απλά εγώ χαλάρωσα με τον εαυτό μου και δεν έχω πια την ασφάλεια της εικόνας. Θέλω να είμαι περιποιημένη, μου αρέσει να βάφω, μου αρέσει να περιποιούμαι, αλλά σε έναν βαθμό. Χωρίς υπερβολές, και όχι κάθε μέρα. Είσαι ευχαριστημένη από την εκπομπή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και από τη συνεργασία μου και από την εκπομπή. Είναι αυτό που αγαπάω πολύ. Μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνω καθημερινά. Δηλαδή για μένα δεν είναι η δουλειά μου, είναι ευλογία να κάνεις επάγγελμα αυτό που πραγματικά αγαπάς. Και να δουλεύεις με πολύ αξιόλογους ανθρώπους και να εξελίσσεις μέσα από αυτό. Εγώ αυτό νιώθω. Ανανέωσες και το συμβόλαιό σου. Ναι, και δεν μπορούμε να περιμένουμε τη νέα χρονιά. Κοίταξε, συζητάμε για ένα πολύ ωραίο, πολύ πλούσιο πρωινό. Πολύ διαφορετικό. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, ανανεώσαμε το συμβόλαιό μας και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι θα δείτε ωραία πράγματα. Σύντομα. Θα αλλάξει μήπως η ώρα, θα αλλάξουν δεν τα πρόσωπα. Κάτι ακόμα, είναι πολύ νωρίς για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά το κόνσεπτ θα είναι ίδιο, θα είναι πρωινό. Εκτός αν γίνει καμιά ανατροπή, τι να σου πω. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής γι' αυτό έχουμε συζητήσει. Στη σκληρή κριτική, πώς αντιδράς, πώς αισθάνεσαι? Πια δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εκτός αν είναι από κάποιον που σέβομαι πολύ και εκτιμώ πολύ. Θα κάτσω να διαβάσω και να τη μετρήσω πολύ σοβαρά. Τώρα δεν είναι κακοπροαίρετη. Η κομπλεξική δεν με αφορά καθόλου. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να στεναχωρηθώ ή να αγχωθώ από το να ασχολούμαι με κριτικές. Γενικώς, σε αγχώνουν τα νούμερα της τηλεθέασης? Βέβαια. Κάθε πρωί ξυπνάω, μπαίνω μέσα στο email που μου έρχεται, 7 η ώρα που έρχονται να τα δω. Θέλω να δω τι κάναμε την προηγούμενη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Καλώς ή κακώς είναι το κριτήριο της δουλειάς μας αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι μια μέρα δεν πας καλά, δεν έχεις κάνει καλή εκπομπή, αλλά πρέπει να κάνεις καλά νούμερα τηλεθέασης, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το διαπιστευτήριό σου. Πρόσφατα είπες στην εκπομπή σου ότι είσαι ερωτευμένη και μπορεί να έχεις και κάποια σχέση. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Πολλά λέω. Το τι λέω και τι ισχύει, δεν θα. Πια αυτό έλεγα και πριν. Έχω καεί και από το χυλό, οπότε φυσάω και το γιόγκι. Δεν μιλάω καθόλου για αυτά. Είσαι καλά στην προσωπική σου ζωή. Χαρά, πώς με βλέπεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Πάρα πολύ. Φιλάκια. Στάπε, Κατερίνα. Πάρα πολύ. Ευγενέστατη. Ναι, μας είπε όμως κάτι και για την κόντρα της με την Face Corda, τη φημολογούμενη αυτή κόντρα με το καινούριο σπίτι της Face. Καλά, ήταν δυνατόν να πάει εκεί η Σοφία και να μην τη ρωτήσει για τη Face Corda και αυτή την παρεξήγηση και αυτό το χαμένο φαξ. Πότε το ψάχνουν και κανείς δεν το βρίσκει. Σου έχω λοιπόν συγκεντρώσει. Κανείς δεν το βρίσκει ή η Κατερίνα δεν το βρίσκει? Η Κατερίνα, η ομάδα της το βρήκαν. Πολλά τα ερωτηματικά. Όταν επιστρέψουμε βέβαια από το βίντεο που σου έχω ετοιμάσει με αυτή την παρεξήγηση και σου θυμίσω λίγο τι είπε η Face Corda, ποιο ήταν το πρόβλημά της. Και τι απάντησε για πρώτη φορά στην εκπομπή μας εχθές το βράδυ Κατερίνα Καινούριου, θα σου πω όλο το ρεπορτάζ για αυτό το φαξ που όλοι το ψάχνουν και κανείς δεν το να βρίσκει. Το πεις, ή το βρίσκει. Για μήπως βρούμε αυτό το φαξ. Αναστατωμένη εμφανίστηκε η Face Corda στη χθεσινή εκπομπή της με αιτία την επιθυμία της που δεν σεβάστηκε η Κατερίνα Καινούριου. Πριν από το Πάσχα, είχα συζητήσει μαζί με τον δικηγόρο μου πολύ ευγενικά πώς μπορώ να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην παίξουν εικόνες από το καινούριο σπίτι που ακόμα προσπαθούμε να μπούμε. Και στείλαμε μια ευγενική επιστολή που. Α, έστειλες επιστολή. Έστειλα πριν από το Πάσχα. Οπότε λέω όσο πιο γλυκά γίνεται, ξέρω ότι θα το σεβαστούν. Και κατεβαίνει η Ελένα στο διάλειμμα και μου λένε. Στην καινούριο απέναντι παίξανε. Στην καινούριο. Ναι, ένα ρεπορτάζ. Ενώ έχει πάει. Η επιστολή. Και με παίρνει και ο δικηγόρος και μου λέει: τώρα θα κάνουμε αγωγές. Λέω: κάτσε, περίμενε. Αλλά όταν κάτι το ζητάς ευγενικά, μετά αναγκάζεσαι λίγο να γίνεις και πιο αυστηρός. Το ίδιο βράδυ, Κατερίνα Καινούριο απάντησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής μας. Η Face Corda ήταν φανερά ενοχλημένη μετά το θέμα που προβάλλατε στην εκπομπή σας με το σπίτι της. Λοιπόν, επικοινώνησα και εγώ με τη Face Corda και προσωπικά έστειλα ένα μήνυμα. Η κοπέλα ευγενέστατη με πήρε τηλέφωνο. Εμείς δεν είχαμε λάβει κάποιο email.
Τώρα το πώς έγινε αυτό και τα λοιπά, τα διαδικαστικά θα τα αφήσουμε καλύτερα. Εννοείται πως αν είχαμε λάβει ένα τέτοιο email, δεν το κάναμε σε καμία περίπτωση. Η Φέη το κατάλαβε, μιλήσαμε πολύ ήρεμα. Έχω πολύ καλή σχέση με τη Φέη και την εκτιμάω και πολύ. Δεν θα έκανα σε καμία περίπτωση κάτι ούτε εγώ ούτε η συνάδελφή μου που θα ήξερα ότι θα τη αναχωρούσε. Τέλος, καλό, όλα καλά, καταλαβαίνω και αυτήν τους λόγους για τους οποίους θέλω να προστατεύσω την οικογένειά της. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν ήξερες και προβλήθηκε. Παιδιά, η Φέη είχε στείλει εξώδικα σε όλα τα μέσα. Εξώδικο. Εμείς δεν το είχαμε λάβει. Είχε έρθει το φαξ, τέλος πάντων κάτι είχε γίνει, δεν το λάβαμε. Αν το είχαμε λάβει, δεν θα το κάναμε, εννοείται. Εγώ από την πλευρά μου και οι άνθρωποι που μίλησαν, ζητήσαμε συγγνώμη γιατί δεν το είδαμε. Η κοπέλα έχει κατανόηση, όλα καλά και πολύ καλά κάνει. Εσύ ενημερώνεις για τα θέματα πρωτοχρονικού. Βλέπω τη σκαλέτα. Ναι, βέβαια βλέπω τη σκαλέτα. Αλλά αν ξέραμε κι εγώ και ο Θέμης ότι είχε κινηθεί νομικά και ότι είναι κάτι που την ενοχλεί, και εξώδικο να μην είχε στείλει, αν ήξερα εγώ ότι αυτό την ενοχλεί, την Φέη τελείωσε. Τώρα κατανοητό. Καλό, όλα καλά. Ναι, είναι ευγενέστατη πάντα και γλυκύτατη.